Προτιστήρια ανέληξη άσκηση 8 της β' ομάδας θέλει να λύσουμε την εξίσωση τετραγωνική ρίζα του χ στο τετράγωνο μείον 2χ συν 1 ίσον απόλυτη τιμή του 3χ μείον 5. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι εδώ μέσα στη ρίζα αυτό το χ τετράγωνο μείον 2χ συν 1 ξέρουμε ότι είναι ταυτότητα. Αυτό είναι πολύ βολικό γιατί η εξίσωση μας θα γίνει ρίζα και μέσα χ 1 όλο στο τετράγωνο ίσον απόλυτη τιμή του 3χ 5. Άρα εδώ ξέρουμε ότι φεύγει η ρίζα με το τετράγωνο και μένει χ 1 ίσον απόλυτη τιμή του 3χ 5. Σωστά. Όχι βέβαια. Προσοχή, δεν γίνεται αυτό. Εμείς ξέρουμε από τη θεωρία ότι όταν συναντήσουμε ρίζα του χ τετράγωνο τότε θα πρέπει να φύγει βέβαια η ρίζα αλλά να μην είναι απόλυτη τιμή του χ. Άρα λοιπόν θα πρέπει εκεί που είχαμε τη ρίζα του χ-1 στο τετράγωνο ίσον με απόλυτη τιμή του 3χ-5 να πούμε ότι ναι μεν φεύγει η ρίζα με το τετράγωνο, αλλά μας μένει απόλυτη τιμή του χ-1 ίσον απόλυτη τιμή του 3χ-5. Προσέξτε το αυτό το σημείο λοιπόν. Και τώρα πάλι θα χρειαστεί να θυμηθούμε από τη θεωρία τι κάνουμε όταν συναντήσουμε δύο απόλυτες τιμές ίσες. Όταν συναντήσουμε δηλαδή την απόλυτη τιμή του χ ίση με την απόλυτη τιμή του α. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι όταν δύο απόλυτες τιμές είναι ίσες τότε ο χ είτε είναι ίσος με το α είτε το χ είναι ίσο με το μείον α και μάλιστα χωρίς κανένα περιορισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει αυτή η ιδιότητα. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι συνεχίζοντας την εξίσωση που είχαμε να λύσουμε αυτό το χ-1 θα είναι είτε ίσο με το 3χ-5 Είτε το χ-1 θα είναι ίσο με μείον παρένθεση το 3χ μείον 5. Που σημαίνει ότι έχουμε να λύσουμε πάλι δύο εξισώσεις πρώτου βαθμού. Στη μεν πρώτη τα πράγματα είναι πιο απλά. Θα χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους. Θα γίνει χ-3χ γιατί φέραμε αυτό το 3χ μπροστά. Ίσο με μείον 5 συν 1 γιατί βέβαια το μείον 1 πήγε πίσω. Άρα μας βγήκε μείον 2χ ίσον με μείον 4 και επομένω τώρα αν διαιρέσουμε το συντελεστή του αγνώστου που είναι το μείον 2 η εξίσωσή μας θα γίνει μείον 2χ δια μείον 2 ίσον με μείον 4 δια μείον 2 και μετά τις απλοποιήσεις χ ίσον 2 Μία λύση λοιπόν βρέθηκε Πάμε στη δεύτερη εξίσωση, στην οποία πρώτα πρέπει να βγάλουμε την παρένθεση. Θα γίνει χ 1 ίσον με μείον 3 χ συν 5. Τώρα θα χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους, δηλαδή το μείον 3 χ μπροστά και το μείον 1 πίσω. Χ λοιπόν συν 3 χ ίσον με 5 συν 1. Και έτσι έχουμε την εξίσωση 4 χ ίσον 6. Διαιρούμε και με το συντελεστή το αγνόστου, δηλαδή με το 4 και τα 2 μέλη και μετά την απλοποίηση μας έμεινε χ ίσον 6 τέταρτα που και αυτό βέβαια απλοποιείται λίγο με το 2. Το 2 στο 4 μένει 2, στο 6 μένει 3 και έτσι τελικά το χ σε αυτή την περίπτωση μας βγήκε ο αριθμός 3 δεύτερα. Δεύτερη λύση λοιπόν σε αυτή την εξίσωση ο αριθμός 3 δεύτερα.